Όταν μιλάνε οι άλλοι είναι καλά όμως. Εσύ προχθές που μίλησες στο Γιώργο ήταν οκ. Γκογκο! Αυτό είπα! Στρώει τώρα. Γκογκο, κάτσε φάκι τώρα. Και αυτό πάλι είπα. Τρώμε και πάλι κάνετε φασαρία. Καλά, ξέρεις τι, αν υπόθηκε από μένα. Αφήστε τώρα. Το να φάει, ρε παιδιά. Γιατί επιτίθεσαι σε μένα. Δεν επιτίθομαι, λέω το τι έγινε. Καταρχάς η κουβέντα δεν ξεκίνησε από μένα. Γιατί επιτίθεσαι σε μένα. Σου επιτέθηκα. Μου λες εσύ όταν προχθές σε βοήθησε τον Γιώργο. Εσύ προχθές είπες την απάντηση στο Γιώργο, λέω. Κουκουλάξε, εγώ δεν έχω συμμετάσχει στο θέμα που κάνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί λες άσχετα. Πάλι okay. Μαζί μου. Σε αυτόν τον πειρασμό. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τη στρατηγική. Ο καθένας είχε τους δικούς του λόγους για αυτές τις επιλογές. Οι μάχες και οι συγκρούσεις μεταξύ αυτών των ομάδων συνεχίστηκαν μέχρι και την τελευταία μέρα. Με τον καιρό οι ταξιδιώτες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Σε αυτούς που ξόδεψαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη, κορίτσια. Καλή όρεξη, παιδιά. Σε αυτούς που αρνήθηκαν να αγοράσουν οτιδήποτε. Μα δεν γίνεται να πούμε ποτέ όλοι, ναι, όταν έχουμε αυτούς τους δύο στην ομάδα. Κοίτα, παιδιά, εγώ όντως... Δύο. Και την Ιωάννα, συγγνώμη. Πραγματικά δεν πεινάω καθόλου. Σε αυτούς που τα βρήκαν κάπου στη μέση. Βασανίζομαι καθημερινά που κοιμάμαι στο σπιτάκι του σκύλου, που αυτό είναι η σκηνή. Αλλά προτιμώ την ηρεμία μου και το σπιτάκι του σκύλου από το να ξυπνήσω με φάτσες και πρόσωπα που δεν συμπαθώ και δεν θέλω να βλέπω καθημερινά. Αν ήμουν μόνη μου, αλήθεια, θα αποδεχόμουν αυτόν τον πειρασμό, αλλά τώρα όχι, γιατί κοίταξα το καλό της ομάδας και είμαστε στην αρχή. Μέρη. Κάτσε να βάλω εδώ στο βαβολί. Όταν έρχεται δύσκολη στιγμή, οι πιο δυνατοί πρέπει να βοηθήσουν. Δεν δέχτηκε το χέρι, το θεωρώ και αυτό αστείο. Όλο θα το χωρίσω. Μαγειρέψτε για σας και εμείς θα μαγειρέψουμε το δικό μου. Εντάξει, ακόμα καλύτερο. Παρόλες τις κακουχίες, οι ταξιδιώτες είχαν και τις χαρούμενες στιγμές τους. Η απροσδόκητη αποχώρηση του Γιώργου εξαιτίας του προβλήματος στο γόνατο επηρέασε την ομάδα. Ένα σκληρό αντίο για τους Fortune 5. Μέχρι το επόμενο, σε ένα σταυροδρόμι. Αγαπητέ Γιώργο, δυστυχώς η κατάσταση του ποδιού σου δεν σου επιτρέπει να συνεχίσει το Captain Fortune. Θα ήθελα από εσάς να το συζητήσετε μεταξύ σας και να βγάλετε τρία άτομα τα οποία πιστεύετε ότι ξοδεύουν περισσότερο. Ένα είναι η Αλεξάνδρα, η Μαριρόζ και ο Γκόγκος. Αλεξάνδρα, Μαριρόζ και Γκόγκος. Κάθομαι λίγο πως παρακαλώ η Ρούλα και ο Άννα να πάνε από εκεί, να ξεχωρίσει η τριάδα.